Με κύριο σύνθημα σεβασμό στη διαφορετικότητα, όλοι οι ίσοι, η τροχιά από το Λεμαίδας και ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μοίρασαν ενημερωτικό υλικό, προτρέποντας τους πολίτες να αφήσουν πίσω την νεοτροπία του παρελθόντος και να γυρίσουν σελίδα στην κυκλοφοριακή ζωή της πόλης. Με οδηγούς και πεζούς να συνυπάρχουν με διακριτούς ρόλους. Ο σεβασμός των θέσεων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία και των όποιων διευκολύσεων με ράμπες και διαδρόμους τυφλών δεν είναι μόνο υποχρέωση που απορρέει από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στάση ζωής και δείγμα πολιτισμού μιας σύγχρονης κοινωνίας του 21ου αιώνα. Σε συνεργασία με τα ΑΜΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνου, με σήμερα μία διανομή έντυπου υλικού φυλαδίων προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες της πόλης μας στα πλαίσια ενός ειδικού σχεδίου δράσης που έχει εκπονήσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει αφορά την απρόσκοπτη κίνηση όλων των πολιτών και των ΑΜΕΑ στην πόλη μας και υλοποιείται στα σχέδια ενός σχεδίου το οποίο ονομάζεται Πόλης για Όλους. Με την Διεύθυνση Τροχιάς του Λεμαίδος και την Αστυνομική Διεύθυνση Νομού Κοζάνης κάνουμε μια εκδήλωση σχετικά με τον νοιάζομαι στη πόλη. Μας αφορά οδομημένο περιβάλλον της πόλης μέσα. Πεζόδρομοι, τραπεζοκαθίσματα, θέσεις πάρκινγκ που καταλαμβάνονται και όλα αυτά. Είμαστε κι εμείς κομμάτι μέσα από αυτή την πόλη. Η αστυνομία δεν μπορεί να είναι μια ζωή στους δρόμους. Πρέπει επιτέλους να σεβαστούμε το δημόσιο περιβάλλον, είναι για όλους, δεν είναι μόνο για κάποιους. Και είναι θέμα παιδείας και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία. Η Πτωλεμαίδα έπρεπε να είναι, ειδικά ο ισός της Πτωλεμαίδος, έπρεπε να είναι πρότυπο προσβασιμότητας και προσπαλασιμότητας σε όλη την Ελλάδα. Εμείς η ενοχή μας έχει φτάσει στα όρια μας. Από εδώ και πέρα θα μιλήσει η δικαιοσύνη και οι αρχές. Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, να μην μπορούμε να βγούμε έξω. Φτάνει ο φυλακισμός στα σπίτια μας. Θα προσφύγετε στη δικαιοσύνη? Θα πάμε στον νόμο. Θα προσφύγουμε στα νόμιμα μέσα. Υπάρχουν οι διεθνείς συμβάσεις και φέτος έχει δώσει μια πολύ μεγάλη βαρύτητα κυβέρνηση και το βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα γύρω από την προσβασιμότητα και την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες σε όλους τους χώρους. Δηλαδή παίρνει ο άλλος το αυτοκίνητο επειδή έχει αναπηρικό, ναι, αυτοκίνητο. Ναι, έτσι ακριβώς. Επειδή έχει το δικαίωμα να παρκάρει, έτσι, και παρκάρει, έτσι, και τα αφήνει ώρες. Και ο γιος μου παίρνει το δικό μου και το. Ενώ πρέπει να το κάνει, ναι, όταν το χρειάζεται. Απαγορεύεται, ναι, έτσι. Και να μην κάνει κατάχρηση. Έτσι ακριβώς. Θα προσπαθήσουμε με τη διανομή των φυλαδίων να τους ευαισθητοποιήσουμε, όπως σας είπα, και δεν θα δείξουμε ανοχή σε καμία περίπτωση που θα δούμε ότι καταλαμβάνονται οι χώροι αυθαίρετα η θέση στάθμευσης όλων των ΑΜΕΑ, αλλά και την κίνηση των οχημάτων μέσα στους πεζόδρομους δεν θα τους επιστρέψουμε. Θα αστυνομεύσουμε την πόλη προκειμένου η προσπέλαση των ατόμων αυτών που συμπαθούμε ιδιαίτερα να είναι απρόσκοπτη, αλλά και για να ανεβάσουμε το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στην πόλη μας.